σε βλέπω, σε καμαρώνω. Έχεις ταλέντο. Να είστε καλά, να είστε καλά. Έχεις τα προσόντα. Άμα προσπαθήσεις, θα αφήσεις εποχή στον ΠΑΟ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Το εύχομαι. Το είναι για σένα. Ευχαριστώ. Είναι μεγάλη χαρά να δίνεις χαρά σε αυτόν τον κόσμο του ΠΑΟ. Το αξίζουμε. Μια συμβουλή, αν θέλεις να κυνηγάς όλες τις φάσεις με στην εστία. Το παραμικρό λάθος θα το εκμεταλλευτείς. Κάτι ξέρεις, πάρα πάνω. Χάρηκα που σε είδα, χάρηκα που σε γνώρισα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Πρώτα απ' όλα θέλουμε όλα τα παιδιά να πούμε περαστικά στον παίχτη του Άρη. Να έρθει ξανά γρήγορα στα γήπεδα. Και για το παιχνίδι τώρα πιστεύω πως ήταν ένα παιχνίδι για να ξεκινήσουμε εμείς να κάνουμε μια νέα αρχή. Το θέλαμε πάρα πολύ μετά την περασμένη αγωνιστική και την ήττα τον Ολυμπιακό. Πιστεύω να δώσαμε χαρά στον κόσμο, γιατί μια νίκη είναι νίκη και ποιος αγκόλ για να βάλεις, είτε ένα, είτε δύο, είτε πέντε. Αυτό. Και ευχαριστούμε τον κόσμο για τη στήριξη και μετά το 0-1. Και συνεχίζουμε. Είμαστε εδώ για να συνεχίζουμε. Κλάου, επανήλθες και στα γκολ. Αυτό σου δίνει ψυχολογία για τη συνέχεια, το βλέπετε εσύ? Σίγουρα, το έψαχνα πάρα πολύ τον γκολ. Είχα καιρό να σκοράρω. Αλλά όπως είπα και πριν, είναι θέμα ψυχολογίας για τον επιθετικό όταν σκοράρει. Και μακάρι να έρθουν και άλλα γκολ. Η θέση του center four είναι δύσκολη. Ναι, ζητά και εγώ, γι' αυτό το λέω. Είπαμε, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για τη στήριξη. Και ο κόσμος το έχει δείξει πολλές φορές ότι είναι πολύ κοντά στην ομάδα. Και αυτό θέλουμε και εμείς να είναι δίπλα μας. Και στις ήττες αλλά και στις νίκες. Για να καταφέρουμε να πάμε τον ΠΑΟΚ μπροστά. Βρήκαμε μπροστά μας ένα πολύ καλό τερματοφύλακα. Και κράτησε το 0 στο πρώτο ημίχρονο. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες. Και γι' αυτό δεν καταφέραμε να πετύχουμε κάποιο γκολ. Μετά το 0-1 ανησυχήσατε, ποια ήταν η ψυχολογία? Πιστεύω ότι θα το γυρίσετε? Όπως φάνηκε και στο παιχνίδι, ότι ήμασταν εμείς αυτοί που είχαμε τον έλεγχο στο όλο το παιχνίδι. Ήταν θέμα χρόνου να μπει ένα γκολ. Πιστεύω ότι από τη στιγμή που έγινε το 1-1, πιστεύουμε πάρα πολύ στα πόδια μας και γι' αυτό καταφέραμε να πάρουμε την νίκη. Τι είναι να δημιουργήσει τη δική σου παράδοση κόντρα στον Άρη, να κάνεις ένα σχόλιο από αυτού? Όχι, αλλά εντάξει, είναι μια καλή αρχή. Γιατί το ψάχνω, όπως είπα και πριν, πολύ αυτό το γκολ. Και μακάρι να έρθουν κι άλλα στη συνέχεια.